Εδώ επιστρέφουμε και θέλω να μου πεις τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο του Έλα στη θέση μου. Μην αγριεύεις. Και μία μικρή πληροφορία, μία μικρή εξέλιξη παραπάνω θέλω να την ακούσω. Για να δω. Μίλησες για τη Φέη. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το κάνω, αλλά αφού το ζήτησες. Τώρα πια ξέρω όλη την ιστορία. Πριν κάτι μισόλεγα είχα ακούσει. Και ξέρεις, όταν δεν ξέρεις όλη την αλήθεια, τότε τα πρόσωπα παίρνουν στο κεφάλι σου τεράστιες διαστάσεις. Σχεδόν μυθικές. Αυτή λοιπόν είναι η Φέη. Ο βίος και η πολιτεία της. Πάντως παρά τα τέρατα που μου είπες για τη Φέη, μιλάς για εκείνη με κάποια συμπάθεια. Ναι, δεν θα έλεγα ότι τη συμπαθώ. Μάλλον την καταλαβαίνω κάπως. Ένα νέο φτωχό κορίτσι που έφυγε από το χωριό της, κάνοντας πάρα πολλά όνειρα. Ονειρευόταν τον εαυτό της μέσα στη κλειδί, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι υπάρχει πάρα πολύ βρωμιά κάτω από όλο αυτό το περιτύλιγμα. Δηλαδή, τι δικαιολογείς για όσα έκανε. Όχι, όχι, σου είπα, δεν τη δικαιολογώ. Απλώς την καταλαβαίνω. Καλύτερα θα ήταν να χαμήνεις αφηγή στον άλλον για τη Φέη. Αυτές ήταν τουλάχιστον αφοριστικές. Όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, έτσι δεν είναι. Λεωνίδα, αυτή η Φέη έχει πράγματα που εγώ δεν έχω. Είναι ψημένη από τη ζωή, είναι μαχητική, είναι αγωνίστρια. Όταν θέλει κάτι, το διεκδικεί μέχρι θανάτου. Ωραία. Και εσύ έχεις πράγματα που δεν έχει η Φέη. Ναι, σαν τι. Είσαι ντόμπρα, είσαι αληθινή, είσαι διάφανη, σαν το νερό. Ο Βλάσης μπορεί να έχει όλα τα κακά, να εκτιμάει την ειλικρίνεια όταν τη βρίσκει. Και για να είναι κάποιος ντόμπρος όπως είσαι εσύ, χρειάζονται πάρα πολλά κότσια.